ΕΣΕ εφαρμογήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου τα νέα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Έτσι, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα στα καταστήματα εστίασης, στους εσωτερικούς χώρους θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι με την επίδειξη του απαραίτητου πιστοποιητικού, ενώ στους εξωτερικούς χώρους θα μπορούν να καθίσουν οι εμβολιασμένοι αλλά και όσοι έχουν υποβληθεί σε rapid test 48 ώρων. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε εμβολιαστεί. Βεβαίως. Ωραία, πιστοποιητικό και ταυτότητα θα ήθελα. Ορίστε. Ή κάτι αποδεικτικό. Τέλεια. Μόνο με πιστοποιητικό λοιπόν εμβολιασμού και νόσησης θα μπορούν να προσέρχονται στα καταστήματα εστίασης στον εξωτερικό χώρο από σήμερα, Σάββατο, οι πολίτες. Τέλεια, είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κάνετε λοιπόν τον έλεγχο των πιστοποιητικών σε μέρος εξωτερικούς χώρους. Αναγκαστικά από σήμερα πρέπει να ελέγχουμε τους πάντες, είτε εμβολιασμένους είτε μη. Οι ανεμβολίαστοι πρέπει να έχουν τα rapid test από ό,τι ξέρουμε. Οπότε λίγο πιο δύσκολα σήμερα. Άρα σήμερα έχετε επιφορτιστεί με αυτό το πράγμα εσείς? Ναι. Έχετε αντιμετωπίσει κάτι δύσκολο? Γνωρίζουν οι πολίτες ότι πρέπει από σήμερα να έχουν rapid? Κάποιοι όχι, δεν το ξέρανε. Κάποιοι αναγκαστήκανε να φύγουν. Επίσης, κάποιοι δεν είχαν ταυτότητα, οπότε και αυτό είναι ένα πράγμα που τους δυσκόλευε. Για να κάνετε την ταυτοπροσωπία, έτσι? Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι πλέον. Έγινε κάποιος έλεγχος από τις αρχές ακόμα ή είναι πολύ νωρίς? Ακόμη όχι. Περάσανε, αλλά δεν σταματήσανε ακόμη. Πιστεύω μέσα στη μέρα θα έρθουνε. Μου φαίνεται ήταν καιρός να έχουν επιβληθεί. Ήταν καιρός. Ας εμβολιαστούμε, παιδιά, γίνεται χαμός. Έχουμε μπει στο βαθύ κόκκινο και όλος ο κόσμος προφέρει. Δηλαδή είναι κρίμα να χάνουμε νέους ανθρώπους από το COVID-19. Παιδιά, εμβολιαστείτε. Πολύ ωραία τα μέτρα. Πάντα προς το καλύτερο είναι, αλλά... Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid tester θα τη δώσουμε? Θέση του εμβολιασμού και τα δύο. Και σας ελέγξαν κανονικά, έτσι? Ναι, ναι. Κανονικά έλεγχος. Καλά. Καλά και ο ένας για τον άλλον. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουνε? Ναι. Ελπίζω. Ο καθένας δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Έτσι πρέπει. Όλοι. Εσείς ήρθατε εδώ με τεστ ή με εμβόλιο? Με εμβόλιο. Σας έλεγξαν από την... Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα, υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τα καταστήματα εστίασης καθώς δεν γνώριζαν την εφαρμογή του νέου μέτρου και δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Ναι, ναι, από σήμερα ξεκίνησε. Δύσκολα, έχουν φύγει 2-3 παρέες, κόσμος νευριάζει, ζορίζεται, φεύγει. Αυτά θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά γενικά δύσκολα. Δύσκολα γιατί δεν γνωρίζουν πολύ το νέο μέτρο ή δεν θέλουν να κάνουν το rapid? Δεν γνωρίζουν το μέτρο, δεν θέλουν να κάνουν το rapid. Νευριάζουν γιατί τώρα εμείς στην ουσία παίζουμε την αστυνομία. Mm-hmm. Οπότε ξέρω εγώ. Δεν είναι ενθουσιασμένοι και αποχωρούν. Ξεκάθαρα. Ναι, 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 ναι. Πώς μας βρίσκει? Θα έπρεπε κάτι να γίνει. Δεν μπορούν να ξανακλείσουν τα καταστήματα. Αναγκαίο κακό, ίσως. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό στον περιορισμό της εξάπλωσης? Αν τηρηθεί σωστά, είναι πολύ πιθανό. Αλλά. Σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω πόσα τηρούνται σωστά και πόσα όχι. Ελπίζω να βοηθήσει, δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Εσείς ήρθατε εδώ, κάτσατε στον εξωτερικό χώρο. Φυσικά υποστήκατε και τον έλεγχο όπως γίνεται από τους κατοίκους. Πώς σας φαίνεται αυτή η διαδικασία? Κανονικά. Είπαμε, αναγκαίο κακό δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτοί που δουλεύουν εδώ πέρα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και από τη στιγμή που υπάρχει ένας νόμος, πρέπει να τον ακολουθήσουν, καλός ή κακός. Βγήκε ο νόμος. Εμείς βγάλαμε αυτούς που βγάζουν τους νόμους, οπότε πρέπει να ακολουθούμε και τους νόμους, σωστά. Τα πάθη του ιού. Έχουμε προβλήματα πολλά. Ο κόσμος, κάποιοι λένε δεν ξέρουν, κάποιοι δεν έχουν ταυτότητες, κάποιοι αρνούνται να συμμορφωθούν. Εντάξει, είναι μια περίοδος προσαρμογής. Πιστεύω τις επόμενες μέρες ότι κάτι θα αλλάξει και θα μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλύτερα. Σήμερα πάντως είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Είναι και λόγω εδώ της περιοχής στο παζάρι, έχει πολύ κόσμο, ο καιρός είναι καλός και ενδεχομένως, πάντως αυτό που παρατήρησα σήμερα είναι ότι οι πελάτες οι οποίοι ήταν τακτικοί Σάββατο, οι μισοί δεν έχουν εμφανιστεί. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τελικά στον περιορισμό της διασπορά του κορονοϊού? Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είναι τα συμφέροντα και τα προβλήματα τα οικονομικά που
αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση και το πόσο αυτά πλήττουν, το οποίο δεν αμφισβητείται. Και από την άλλη είναι η άλλη πλευρά, η οποία είναι οι ειδικοί, οι οποίοι αυτοί έχουν το γενικό πρόσταγμα και εμείς σαν κοινωνία συντεταγμένη θα πρέπει να ακολουθούμε. Οπότε τι να σου πω, πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα ενδεχομένως θα βοηθήσουν και ευελπιστούμε να πάμε καλύτερα, γιατί σε κανέναν, ας πούμε, σαν χώρα δεν τιμά όλη αυτή η κατάσταση. Πρέπει να γίνεται ο έλεγχος στον εξωτερικό χώρο και πρέπει ο κόσμος να κάνει τα εμβόλια. Είναι μονόδρομος για να σωθούμε, για να γλιτώσουμε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι... Σαφώς τα μέτρα είναι αυτά που προσπαθούν να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία. Από την άλλη, εννοείται ότι μπορεί να δυσκολεύουν λίγο τους επιχειρηματίες, αλλά πρέπει να εναρμονιστούμε όλοι, να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς μας δυσχεραίνει όλους τη ζωή μας, αλλά αν δεν προσαρμοστούμε στα μέτρα και δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι ο εμβολιασμός είναι το μόνο μέσο που μπορεί να μας δώσει ξανά τις ζωές πίσω στα χέρια μας, δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό από την αντιστενοπό που έχουμε μπει με την πανδημία που υπάρχει παγκοσμίως. Προσαρμοζόμαστε αναγκαστικά, παιδιά, και προχωράμε μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Βέβαια, προσφάτως είδατε και το περιστατικό που συνέβη σε μέλος μας στη Δράμα. Ήταν ανεμβολίαστος, δυστυχώς, ο νεαρός συνάδελφος εκεί. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, και προκειμένου να σώσουμε τις ζωές μας, τις δικές μας, των οικείων μας, αυτών που αγαπάμε, πρέπει να προσαρμοστούμε, να εμβολιαστούμε και να προσέχουμε και περαιτέρω μετέπειτα από τον εμβολιασμό. Τα μέτρα είναι προς θετική κατεύθυνση. Όποια μέτρα λαμβάνονται και αφορούν τη διασφάλιση της υγείας ημών και των εργαζομένων στα καταστήματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς θετική κατεύθυνση. Τα αποδεχόμαστε, προσαρμοζόμαστε στη σημερινή πραγματικότητα που επιβάλλει τη λήψη μέτρων. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και αρκετοί πολίτες οι οποίοι διαφωνούν με την εφαρμογή των μέτρων, καθώς, όπως λένε, υπάρχουν και άλλα μέρη με συγχρονισμό που δεν εφαρμόζονται τα ίδια. Απαράδεκτα. Πείτε μου και τον λόγο. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, δεν από τον λόγο, αλλά λίγο μου φαίνεται περίεργη όλη η κατάσταση. Το να είμαστε ουσιαστικά σε ένα άτυπο lockdown, αλλά χωρίς νόημα τελικά. Κάπως έτσι είναι, δηλαδή στο εξωτερικό χώρο να αναγκαζόμαστε να κάνουμε 2 rapid test, δεν ξέρω. Όπου και να πάμε, δηλαδή, rapid test, μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν, αλλά δεν τα βρίσκω καθόλου σωστά. Για ποιο λόγο, όταν στο σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να μπαίνει όλος ο κόσμος χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτε, και εκεί είναι που γίνεται το πατήσι με πατός. Εδώ που κρατάμε μια απόσταση και αυτό ενοχλεί. Μόνο τα μαγαζιά ενοχλούν. Στα σούπερ μάρκετ, στα λεωφορεία και οπουδήποτε αλλού. Λέω ότι γίνεται για το καλό, αλλά δεν είναι δίκαιο, αυτό λέω. Να μιλήσω καταρχήν για τα rapid test. Χθες είχε δωρεάν rapid test στο διοικητήριο Καβάλας. Έτσι. Όπως είναι μόνο για τους εμβολιασμένους. Όχι, και ανεβολίαστους. Πήγα εγώ σαν ανεβολίαστος να κάνω ένα rapid test. Και μου λέει, ναι κυρία, θα σας κάνουμε, λέει, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Να πάτε σε φαρμακείο. Άρα όλα γίνονται για τα λεφτά. Για να πληρώσουμε. Αυτά τα μέτρα είναι απαράδεκτα. Δεν γίνεται τώρα από τη μια τα εμπορικά τα μαγαζιά, έτσι, πουλάς παπούτσια, πόσα άτομα θα μπουν μέσα. 1-2. Αυτό είναι. Τι γίνεται στην Αθήνα με τον συνωστισμό. Χαμός. Στον ηλεκτρικό, θέλεις. Παντού, στα λεωφορεία. Εκεί δηλαδή δεν κολλάει. Από εκεί πέρα, γιατί μέτρα να μιλάμε. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται για να χτυπήσουν την εστίαση.